Καλημέρα, Όλεφ. Λοιπόν, πέστε μας λίγο, τι ενημέρωση έχετε. Υπήρξε αυτή η συνάθρηση των πιστών, ο εκκλησιασμός, η Αγρυπνία καλύτερα, και δόθηκε μια πληροφόρηση στην αστυνομία. Αλλά από ό,τι φαίνεται προκλήθηκε μια ένταση. Πώς έγιναν τα πράγματα, κύριε Αρέστη? Από ό,τι φαίνεται, ο Νούφριε δεν υπήρχε, ήταν λαθασμένη η πληροφορία. Ναι. Διότι όταν μετέβηκα στο μοναστήριο, εγώ 8.30 το πρωί, 9 παρατέρα του Μερίου, και μίλησα με την αστυνομία, μου είπαν ότι είχε στο μοναστήρι 70 άτομα. 70. Φώναξα τον πάτερ, ήρθε πάνω. Ο πάτερ είπε δεν είχε κανένα. Ναι. Του εξήγησα στου αστυνομικού, αν θέλουν να κατεβούμε κάτω να ελέγξουν το μοναστήρι. Πήγαν, ναι, έλεξαν ήδη και δεν βρήκαν κανένα. Επανειλημμένω βγήκαν πάνω, μιλούσαν με το αρχηγείο, δεν ξέρω από πού μιλούσαν. Είχαν εντολές να μείνουν έξω από το μοναστήρι, ναι, για να πιάνουν του πιστού που θα βγαίνουν από το μοναστήρι. Ναι. Παρακάλεσα κάποιον αξιωματικό που μίλησα από τον βοηθόν αρχηγό, τον κύριο Δημητρίου. Που είπε να κατέβουν κάτω να ελέγξουν τα κεγιά, γιατί οι πληροφορίες που είχα είναι ότι είναι τα μπουρημένοι μέσα στα κεγιά. Ναι. Κατεβήκαμε κάτω, 6 αστυνομικοί και εγώ μαζί, ανοίξαν τα κεγιά όλα και δεν υπήρχε κανένας. Ναι. Αυτή ήταν το ιστορικό. Καλά, τα οχήματα που ήταν εκεί έξω. Δεν ξέρω ποιο ήταν τα οχήματα. Ναι, δεν ήταν εκεί κατοίκον της κοινότητας. Όχι, μπορεί οποιοςδήποτε, μέσα στα χωράφια τώρα όλοι είναι... Πάδια, γρέγια, καφάρι. Και σταθμεύουν εκεί έξω από το μοναστήρι. Εκεί που έχει πλάτσα. Ναι. Καλά, τώρα θα πάνε 14. Απαγορεύεται κάποιος να παρκάρει οπουδήποτε σε ένα χωράφι ή ένα πάρκινγκ οπουδήποτε. Όχι, αλλά δεν είπα. Γι' αυτό εντάξει. Δεν είπα ότι απαγορεύεται, αλλά με βάση την πληροφόρηση της αστυνομίας και την έρευνα που έκανε, σήμερα οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίου 14 άνθρωποι. Αυτοί είναι άσχετοι, λέτε, με το επεισόδιο. Δεν ήταν στην Αγρυπνία. Δεν άκουσα κάποιον που είχε στην Αγρυπνία, αν κατηγορήθηκε κάποιο για να πάει στο δικαστήριο. Ναι, του στέλνουν στο δικαστήριο. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Όχι, η αστυνομία μας τα λέει. Εμείς δεν γεννάμε τις ειδήσεις, κύριε Αρέστη. Αυτή είναι πληροφόρηση από την αστυνομία. Αν θέλετε να τα βάλετε με κάποιον, βάστε τα με την αστυνομία. Που μας δίνει λαθασμένη πληροφόρηση. Θα του έχουμε πει. Δεν ξέρω τι είναι από την αστυνομία, αλλά λαθασμένο. Ενώ μπορούσε να λήξει το θέμα από το πρωί, του εκάλεσε ο πάτερ Δημητριανό να κατέβουν στα μοναστήρι μέσα να ελέγξουν. Από πόρτα σε πόρτα, έγινε μεσημέρι, μια η ώρα ξανά, δεύτερη φορά έγινε έλεγχος, δεν βρήκαν τίποτα. Ναι. Από πού έφυγα. Ναι. Αν υπήρχε μέσα κόσμος. Υπήρχαν 3 άτομα μόνο μέσα. 3 άτομα. Ο ένας ήταν καρκινοπαθής, έτρεχε, ναι, στη χημειοθεραπεία, το άνθρωπος πριν 2 μέρες, 3 ημέρες, και έμεινε στο μοναστήρι για να κάνει, ήταν ταγμένος, ξέρω τι είδα, ένας γιατρός και μια φαρμακοποιός. Ναι, μάλιστα. Αυτοί οι 3 ήταν μόνο. Καλά, εντάξει, η Αγρυπνία ήταν ώρες. Το αποκλείεται να μπήκαν και να βγήκαν κάποιοι στο μοναστήρι, δηλαδή. Συγγνώμη. Η Αγρυπνία ήταν για ώρες. Το αποκλείεται να μπήκαν και να βγήκαν κάποιοι στο μοναστήρι. Δεν ξέρω εγώ. Η Αγρυπνία ήταν. Δεν ξέρω αν είχε Αγρυπνία. Ο πάτερ τι σας είπε, είχε ή δεν είχε. Ο πάτερ τι σας είπε, είχε ή δεν είχε. Όχι Αγρυπνία. Η ώρα 3 το πρωί κάνει το. Που λειτουργούν τα μοναστήρια, δεν ξέρω τι ώρα λειτουργούσε. Ναι, και εκείνη την ώρα σας είπε δεν είχε κανέναν, ούτε κατά την διάρκεια. Μάλιστα. Λοιπόν. Το μοναστήρι ήταν περικυκλωμένο από αστυνομία. Πώς την έφυγες? Ναι. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί κοντά στην επιχείρηση. Εξώδησε, φώτισε ο Άγιος, χαθήκασε. Ναι. Άρα λέτε ότι λανθασμένα ενήργησε η αστυνομία γενικότερα σε αυτή την υπόθεση. Λανθασμένα που λέω ότι μπορούσε από το πρωί να γίνει έλεγχος, να αλλάξουν και τα γεια, ό,τι θέλαζε. Για να φύγει η αστυνομία. Ναι. Με την καθυστέρηση που έκανα, δημιουργήσαμε περισσότερα προβλήματα. Η καθυστέρηση γιατί παρατηρήθηκε? Δεν ξέρω, περιμένα να βγει ο κόσμος από τα μοναστήρια. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς συνομιλούσατε με αυτούς οι οποίοι το όχημα τους ήταν εκεί σταθμευμένο στην. Όχι, δεν ξέρω ποιο είναι το όχημα. Στο οικόπεδο. Όχι. Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά γενικότερα σας είπαν από την κοινότητα εκεί. Ότι κανένας δεν εκκλησιάστηκε πλην των 3 που μας αναφέρατε προηγουμένως. Ναι, εγώ 8.30 ώρα που πήγα δεν είχε κανένας ούτε στο μοναστήρι, ούτε άκουσα αν είχε άλλο στο μοναστήρι. Μάλιστα. Λοιπόν, θεωρείτε δηλαδή ότι το θέμα έχει παραφουσκώσει και αυτό... Ναι, γι' αυτό... τα μέσα μαζικής ενημέρωσης νομίζω ναι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης... από Αυστραλία ή από Ελλάδα, τι συνέβη στην Ειρήνη. Ναι. Δεν ξέρει κανένα τι έρευνε τίποτα ακόμα. Καλά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν κάνουν από μόνα τους μαντεψιές. Παίρνουν ενημέρωση από την αστυνομία ανεπίσημη, κύριε Αρέστη. Δεν φταίνε τα μέσα ενημέρωσης. Αν κάποιος αστυνομικός ενημερώνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
Καλά, δεν είναι ένας αστυνομικός. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση για αυτά τα θέματα. Πάντοτε, όταν υπάρχουν παραβιάσεις ή υποψία λέει για. Πάνω, όταν λέει ότι 70 άτομα έχουν πληροφορίες, τα πάντα. Πώς τα ξέρεις. Καλά, μπορεί αυτό να έλεγε πληροφόρηση. Εντάξει. Μπορεί αυτό να έλεγε πληροφορία. Κάποιος την ειδοποίησε την αστυνομία. Προφανώς κάποιος από την κοινότητα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.